κάποια του Προεδρείου. Γιατί καθόμαστε και σας ακούμε τόση ώρα, κύριε Πρόεδρε, και θέλετε να κάνετε πολιτική. Πολιτική δεν θέλετε να κάνετε, τίποτε άλλο παραπάνω. Γι' αυτό κάνετε όλη τη συζήτηση. Δεν σας αφήνω να σας αφήσω να το εξετάσω. Δεν κατάλαβα. Γιατί θα τις φέρω να κάνω τις εκλογές. Και όσο απαντήσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν θέλω να σας ακούω από καλό και πρόεδρο. Προπή σα. Εσά προπή σα. Την απαράδεκτη αντιδημοκρατική του διαδικασία που αποτελεί ένα επώδυνο στίγμα στην πορεία και στη διαδρομή. Συνεχίζει απαράδεκτα να παρεμβαίνει στην ομαλή συνέχιση της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ακριβώς αυτή είναι η θεσμική κρίση που υπερήφθηκαν κάποιοι προηγούμενα, οι οποίοι επιχείρησαν να τεκμηριώσουν την άποψή τους, θέλοντας να μην ακούνε και να μην καταλαβαίνουν. Το κρίσιμο θέμα δεν είναι παρέτησης, δεν είναι πρόταση μορφής, δεν είναι διαγραφή. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης που μέχρι τώρα έκανε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για θέματα που δεν τα είδαμε ποτέ μας, που δεν τα ακούσαμε ποτέ μας, για θέματα που δεν έφερε ποτέ πουθενά, έχοντας τις λιγότερες εισηγήσεις και τις λιγότερες παρουσίες στο μόνο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις πολιτικές στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μίλησε λοιπόν ότι ασφαλώς παραδέχεται το αυτονόητο. Δεν υπάρχουν διαστατικές ερμηνείες. Δεν υπάρχει καμία διαστατική ερμηνεία. Και δεν μπορεί να υπάρξει. Έκανε αναφορά στο άρθρο 166, το οποίο μου μιλάει για παρέτηση. Μιλάει για διαγραφή, μιλάει για πρόταση μορφής. Μα εμείς εξ αρχής θέλοντας να διαφυλάξουμε το κύρος της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μιλήσαμε για την αυτονόητη τεκμηρίωση που δεν έχει τα κότσια ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και σήμερα να υπερασπιστεί αυτό το κείμενο, ότι αυτό το κείμενο σύμφωνα με την νομική γνωμοδότηση της ΕΜΠΕ ενέχει θέση δημόσιας ανεξαρτοποίησης. Ότι σε κάθε συλλογικό όργανο μία ευκαιριακή πλειοψηφία, δεν μιλάω για σήμερα, οπουδήποτε μιλάω, μπορεί να καταργεί πρόεδρος, μπορεί να καταργεί οτιδήποτε και να παίρνει αποφάσεις, κάνει μεγάλο λάθος. Λοιπόν, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι τηρούνται. Έχω δώσει το λόγο της διαδικασίας, θα τοποθετηθούν όλοι στην άδεια της διαδικασίας. Αμέσως μετά θα περάσουμε στην ψηφοφορία των θεμάτων που έχουν τεθεί εκτός ημερήσια διάταξης. Αλλά εάν νομίζει ο κ. Περιφερειάρχης σήμερα θα κάνει εκλογές για πρόεδρο, είναι γελασμένος. Λοιπόν, ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Περιφερειάρχης επί της διαδικασίας πάλι, εφόσον δεν κάνει κατάκριση. Πόσε διαδικασίε θα έχει, κύριε Σπίτι. Τι να κάνουμε, δεν ορίζουμε τον περιορισμό, α το καταλάβει ο ίδιο. Να μιλάει ένα μήνα, ένα συνάδελφο. Παρακαλώ. Τι ιδέα. 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 Πρώτα και κύρια πρέπει να σεβαστείτε το θεσμικό μου ρόλο. Εγώ σέβομαι απολύτως αυτά που λέτε. Χαρακτηρίζω πολιτικά αυτά που λέτε. Και προσπαθώ να διαφυλάξω τον κύριο σας για να μην υποπέσετε σε ένα ολέθριο σφάλμα να συζητάμε επί της διαδικασίας για το εάν ένα θέμα που προτάθηκε
να εισαχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει να συζητηθεί στο διαδικαστικό του πλαίσιο και όχι να αποφασίσει όσο οφείλει να κάνει και όπως μέχρι τώρα κάναμε συνέχεια το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευκαιριακές πλειοψηφίες. Τι θα πει ευκαιριακές πλειοψηφίες? Σέβεστε ή δεν σέβεστε την πλειοψηφία? Σέβεστε ή δεν σέβεστε τον κανονισμό? Σέβεστε ή δεν σέβεστε τη δημοκρατική λειτουργία μας? Κύριε Δατούλη, ο φασισμός δεν θα περάσει, να το ξέρω το πράγμα. Πάμε στο φασισμό. Το λόγο έχει ο κύριος Πετρόπουλο. Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Πόσο θα λέμε σας. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Πόση ώρα θέλετε, κύριε Σφέρουντη. Φανή, σε παρακαλώ. Μόνο συγκροβέντε. Λοιπόν. Πρώτα, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πετρόπουλο έχει το λόγο. Πρώτα, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον κύριο Κώδικα. Ότι δεν προεδρεύει κανένας Γόντικας εδώ πέρα. Κυρίως και μόνο λόγω της ασταθούς προσωπικότητάς σας και λόγω των πολιτικών εωρημάτων που λιώθετε μέσα στον εαυτό σας. Δεν σας αποκεφαλίσαμε, δεν σας διώξαμε, δεν θέσαμε ούτε καν πρόταση αποκεφαλισμού, ούτε διαγραφής από αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να κάνουμε, δεν έχει βέτο ο κανονισμός. Δεν έχει βέτο ο κανονισμός, κύριε Τρατούλη. Και εγώ θα εσείς τι παριστάνετε εσείς. Τι παριστάνετε εσείς. Εάν η διαδικασία έχω ακόμα... Δεν τελείωσα. Όταν εγώ έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Εδώ δεν είναι μαρμαλένια λόγια, ούτε χρειαζόμαστε την γέννηση. Όλοι κρινόμαστε από την πατρίδα. Εδώ κάνουμε δημοκρατία. Μαθήματα δημοκρατίας, εσείς δεν θα μπορείτε να δώσετε, κύριε Δατούλη. Εντάξει. Γίνεται. Εσείς δεν μπορείτε, κύριε, τι να κάνουμε έτσι. Συνεχίστε. Λένε στο χωριό μου ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι όταν ο αχάριστος άνθρωπος γίνει ή συνδυάζεται και με εμπαθή άνθρωπο. Παρακαλώ τους προσωπικούς, τους χαρακτηρισμούς σας, τους επιστρέφω πίσω. Εσείς δεν μπορείτε να μιλείτε για μιλάτε για αυτά τα πράγματα, κύριε Δατούλη. Εσάς το κόμμα σας το στείλατε, πήγατε πίσω το 2006, τι κάνατε. Γιατί κάνατε, κύριε, γιατί. Κύριε Πρόεδρε, είσαι κύριε Πρόεδρε. Ότι οφείλει ο Πρόεδρος να μην συνεχίσει παραπέρα την εκπομπή του, ανεξάρτητα εάν έχουν τελειώσει ή δεν έχουν τελειώσει οι εγγεγραμμένοι για να παρεύουν στην διαδικασία, οφείλει να κάνει το αυτονόητο. Να θέσει το ζήτημα έτσι όπως εξελίσσεται κατά την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν ο κύριος Πρόεδρος αναξαρτοποιήθηκε ή όχι. Εγώ θεωρώ να αναξαρτοποιήθηκε. Διότι δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται, κύριε Θέλε, και δεν να μέχρι το σύνολο της συγκεκριμένης επιστολής, αλλά δεν μπορεί να εξαρτηθεί. Αν δεν μέχρι το σύνολο της επιστολής, και επειδή εγώ δεν εννοώ σε αυτά που εννοώ εδώ, εννοεί ότι θα έχω κι άλλη άποψη εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος δεν έδωσε και εγώ. Λοιπόν, η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης προβλέπεται με βάση αυτά που προβλέπει ο Καλλικράτης. Στείλουμε για ό,τι παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η παράταση. Γιατί αυτή την παράταση επί 3,5 χρόνια ήμουνα παρόν. Και είπα στην Εκτελεστική Επιτροπή την παραίτησή μου όσον αφορά το θέμα της παραίτησής μου, δηλώνω παρόν. Δεν περίμενε ούτε μία ημέρα και με καθάρισε. Χωρίς με διαδικασίες φαστράκι. Γιατί φαίνεται, τα 3 χρόνια που μιλάμε συνέχεια για διαδικασίες φαστράκι εφαρμόστηκαν σε μένα
Και τώρα θέλουμε να σε εφαρμόσουμε και στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έλεος. Έλεος. Εμείς είμαστε αυτοί που για την παράταξη έχουμε μορφήσει. Ό,τι συμβαίνει σήμερα, την ευθύνη την έχει και ο Περιφερειακός. Ναι, είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσατε πολύ δημοκρατικά να πείτε ότι είναι στην κλίση της ομάδας που με επέλεξε. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, σας επέλεξαμε. Είσαστε πρώτες του Περιφερειακού, αλλά εμείς σας επέλεξαμε, σας ψηφίσαμε. Αλλά εμείς έχουμε δικαίωμα πάλι να σας στείλουμε στο σπίτι σας. Μιλάτε ότι το κείμενο που δώσατε δεν μιλάει για ανεξαρτοποίηση. Σε λίγο θα μας μοιράσετε και χάντρες και κατρεφτάκια, γιατί θα μας μοιράσετε για ηθαγενείς. Πολλοί σπέβδουν να ερμηνεύσουν από την ομάδα, από την τετράδα, και ο κύριος Πασαρίνος λέει ότι αυτό αναφερόταν παρέτηση, μάλλον ανεξαρτοποίηση από τη νέα Πελοπόννησο. Έτσι είπε ο κύριος Πασαρίνος. Τελικά, είχατε και μια εφεύρεση. Χρησιμοποίησατε σαν άλοθή σας την ειδική συνεδρίαση. Ρωτήσανε κάποτε ένας σκότωσε τον πατέρα του. Και όταν πήγε στο δικαστήριο, τι είπε στον πρόεδρο του δικαστηρίου. Θέλω την επίοικια του δικαστηρίου γιατί είμαι ορφανός. Με αυτό τελειώνω. Μια γραπτή δήλωση του πρόεδρου και των αντιπρεσβειακών συναδέλφων που με τη δήλωσή τους αυτή δηλώνουν την ανεξαρτοποίησή τους. Η δήλωση μάλιστα αυτή εστάλει από το mail του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλαδή ο κύριος Πρόεδρος με τον δεσμικό του ρόλο δηλώνει την ανεξαρτοποίησή του. Σέβομαι απόλυτα την πράξη και την επιλογή που έχουν κάνει, είναι δικό τους θέμα, όμως με την ανεξαρτοποίηση τίθεται θέμα νομιμότητας των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πραγματικά σήμερα είναι μια δυσάρεστη μέρα, γιατί κάποιοι αγαπητοί φίλοι, γιατί εγώ φίλους αισθάνομαι ακόμα και τους αισθάνομαι για πάντα, έκανα κάποια κίνηση, δικαιωμάτους, να κάνω ό,τι θέλουν. Μόνοι τους φύγανε. Δεν τους είπε κανείς φύγετε. Και φύγανε γιατί κάπου δεν χωριαζόμαστε μέσα στο χωριό. Κάπου λέει δεν ταιριάζαμε. Είχαμε κάνει ένα ωραίο ταξίδι τα χρόνια αυτά, είχαμε όνειρα. Συνεργαστήκαμε μαζί και πραγματικά λυπάμαι. Αυτοί λοιπόν φύγανε μόνοι τους. Έρχονται και κάνουν μια κοινή δήλωση όλοι αυτοί οι αγαπητοί μου φίλοι. Λένε βαριές κουβέντες, μιλάνε για ότι έχουμε κάνει στην πληρωμένη, μιλάνε για παρανομίες, μιλάνε για μεθοδεύσεις. Μιλάνε για. Έχουν ολόκληρο κείμενο ότι καληνύχτα κύριε Τατούρη, στα παπαρέτα λόγια, πράγει βαριές. Και γίνονται αυτά τα πράγματα, από μόνοι τους το επέλεξαν το κάνουν. Και φτάνουμε σήμερα, το φίλο μου το γιο του Μπουλοκέφαλο, που τον επιλέξατε εσείς στη θέση του Προέδρου, που τον εξέλεξε ο 800 λαός, τον επιλέξατε εσείς οι σύμβουλοι, και σε εσάς έχει λόγο να δώσει. Ένα πρώτο στοιχείο λοιπόν που θα έπρεπε να σύγκρισετε, είναι η νομοδότηση που μνημόνευσε. Δεν την ζήτησε. Πριν εισάγεται το θέμα. Διότι όταν θα τη ζητούσατε, θα έπρεπε να έχετε ζητήσει ταυτόχρονα και το σχετικό είναι το 21-235-66-51-19-3 του 2014, με το οποίο υπέβαλε σχετικό ερώτημα, λέει. Θα μπαίνει σε διλήμματα εκβιαστικά. Τελεία και παύλα από κανένα. Λοιπόν, θα κρατήσουμε τη διαδικασία όπως ακριβώς πρέπει. Εγώ δηλώνω, επειδή αυτό το βούρκο δεν τον θέλω, δεν θέλω να ζω σε αυτό το βούρκο, ότι η παρέτησή μου θα γίνει μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Αυτή που μας έρχεται τώρα, τρέχουσα Παρασκευή. Και θα γίνει με δήλωση, εγγράφος και θορυβώδης. Θα είναι. Εάν σας καλύπτει αυτό, έχει καλώς. Εάν δεν σας καλύπτει, εγώ προχωράω. Στον κύριο Δέδε. Δεν την κατάλαβα. Πολιτικά μιλάω. Δεν κατάλαβα αυτά. Τα ελουκροειδή κινήματα, πώς διαμορφώνονται και διατυπώνονται. Δεν κατάλαβα. Αυτοί οι ακροβατισμοί, οι πολιτικοί ακροβατισμοί κάποιας δίθεν σοβαρότητας,
πώς μπορεί να μεταφραστεί σε πολιτική αντίληψη για ένα θέμα το οποίο σαφέστατα δεν έχετε δει ποτέ και δεν έχει επηρεάσει ποτέ τη λειτουργία μας. Παρακαλώ, γιατί έχει κουραστεί το σώμα να τα λύσουμε αυτά, να προχωρήσουμε. Μία, αλλά εσείς θέσατε θέμα νομιμότητας σύνδεσης, δεν χρησιμοποίησα δικό μου επιχείρημα. Κουλογιάφαλος. Ρε Πρόεδρε. Επειδή, σας παρακαλώ, δεν θέλω συνήγορα από κανένα. Επειδή ο κ. Κουλογιάφαλος δεν θυμάται καλά, ούτε το 2006, ούτε το 2007, εγώ δεν παραιτήθηκα ποτέ από το κόμμα μου. Δύο φορές διαγράφηκα από το κόμμα μου στην βάση των απόψεών μου και δεν κινήθηκα ποτέ κοινοβουλευτικά εναντίον του κόμματος μου. Κύριε Δέδε, ο κύριος Δέδες, επειδή πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί και είναι γνωστό σε όλους και επειδή θεωρώ ότι το βασικό του ζήτημα και το βασικό του πρόβλημα ήταν η προσωπική του ιδιοτέλεια σε όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε και επειδή ξαφνικά ανακάλυψε δημόσιες τοποθετήσεις του σε διάφορα θέματα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ, θα ήθελα να είναι πολύ προσεκτικό. Πάμε γειτονά, ντροπή σου, δεν έχεις πολιτικό, ντροπή σου, ίδρος. Ποιος είπε το ντροπή σου. Τις ερωτήσεις, κύριε Πάντερ, θα μην παρακόπευσε. Πρώτο θέμα, ημερήσια διάταξης. Εγώ αποχωρώ. Να αποχωρήσετε. Διότι δεν έχετε το πολιτικό στένος να παραιτηθείτε. Πολιτικά παντελόνια δεν έχετε, κύριοι. Και οι τέσσερις. Λοιπόν.